Την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη θα επισκεφθούν την 3η 13 και 4η 14 Νοεμβρίου ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Γιάννης Δραγασάκης θα βρεθούν στον Εύρο στο πλαίσιο διεξαγωγής του 6ου Συνεδρίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που θα λάβει χώρα στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομωτινή, όπου το παρόν θα δώσει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από 15 συνολικά υπουργούς. Ένα νησί όπως η Σαμοθράκη, το οποίο έχει υποστεί τα πάνδυνα το τελευταίο διάστημα, αν θυμάστε με τις πλημμύρες που πριν από περίπου 2 μήνες σημειώθηκαν στο νησί και κατέστρεψαν ακόμα και τις οποιασδήποτε ελάχιστες υποδομές που υπήρχαν στο νησί. Επομένως, τουλάχιστον 2 υπουργοί πάρα πολύ θελήσαν, διεκδικήσαν αυτήν την, το προνόμιο θα έλεγα, αλλά 2 υπουργοί, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, μια πολύ σημαντική δηλαδή προσωπικότητα με πολύ σημαντικό ρόλο στο συντονισμό όλου του επιτελείου του κυβερνητικού, δηλαδή ο Γιάννης Δραγασάκης δηλαδή, θα επισκεφθούν την 3η και την 4η αντίστοιχα το νησί. Ο Μεν Κουρουμπλής για να μπορέσει να δώσει μια διέξοδο στα χαρακτηριστικά των λιμένων της Σαμοθράκης, τα οποία είναι σε διαδικασία ανάπτυξης και χρηματοδότησης, και ταυτόχρονα να δώσει και μια νέα διάσταση στην ακτοπλοεία του νησιού, ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες μέρες είναι προφανές ότι απασχολεί κυρίως τους νησιώτες, αλλά όλους όσους έχουν σχέση με την ακτοπλοεία και με την δυνατότητα επισκεψιμότητας στο νησί. Παναγιώτης Κουρουμπλής θα επισκεφθεί τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου τα γραφεία του Οργανισμού Λιμένων στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Χρήστο Δούκα. Το πρωί της επόμενης ημέρας θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης στο κτίριο της Δημοτικής Αρχής της Πρωτεύουσας του Νομού Εύρου, ενώ αργότερα θα μεταβεί στο νησί. Νομίζω ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης θα έχει μια συνάντηση στο πνευματικό κέντρο της χώρας, τόσο με την αυτοδιοίκηση αλλά κυρίως με τους παραγωγικούς φορείς, και ο ρόλος του είναι να συντονίσει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και 2 μήνες τόσο από την πολιτεία όσο και από την περιφέρεια και από την αυτοδιοίκηση αλλά και από τους κατοίκους του νησιού και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, για να μπορέσει το νησί να βρει ένα βηματισμό και να αποφύγει στο μέλλον με τέτοιες υποδομές, να μπορέσει να αποφύγει στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα τα οποία πραγματικά φέραν το νησί αρκετά χρόνια πίσω. Αυτό δείχνει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον της πολιτείας, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον των όλων των φορέων και των τοπικών για ένα νησί το οποίο κατά τη γνώμη μας μπορεί στο Βόρειο Αιγαίο να αποτελέσει και ένα αναπτυξιακό πόλο, αλλά και να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, εκτός από την αλληλεία που παίζει σήμερα, και στον τουρισμό, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός νησιού που δεν είναι ούτε τουριστικός προορισμός για τύπου Μυκόνου, αλλά διαθέτει τέτοια προτερήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας μπορούν να τον κάνουν παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Το πρωί της Τετάρτης και ύστερα από το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ο Γιάννης Δραγασάκης θα μεταβεί στη Σαμοθράκη. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης θα επισκεφθεί το νησί που επλήγει σημαντικά από τη θεομηνία της 25ης Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις αναφορικά με την πορεία αποκατάστασης των υποδομών. Επομένως, όλα τα μάτια μας πρέπει να είναι στο νησί. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης πρέπει να είναι αμείωτο, το ενδιαφέρον της περιφέρειας και της αυτοδιοίκησης και των αναπτυξιακών θεσμών πρέπει να είναι αμείωτο. Εμείς από τη μεριά μας, το κομμάτι που στηρίζει υποδομές όπως είναι τα λιμάνια, είμαστε σε ένα σχέδιο το οποίο θα ολοκληρωθεί έτσι και αλλιώς στα μέσα του επόμενου χρόνου και θα ξέρουμε πια γιατί λιμάνια μιλάμε στην Σαμοθράκη, με ποια προοπτική, με τι δυνατότητες να φιλοξενούν πλοία, κουραζερόπλοια, τουριστικά σκάφη, αλληλεία. Είναι δηλαδή, τα λιμάνια της Σαμοθράκης είναι σημαντικό στοιχείο στην υποδομή που απαιτείται να εξοπλιστεί το νησί για να μπορεί να πραγματικά να κοιτάξει με αισιοδοξία πια και όχι με απελπισία όπως έγινε το τελευταίο καιρό το μέλλον. Νομίζω η Σαμοθράκη θα πρέπει να είναι στο μυαλό όλων μας για το επόμενο διάστημα, το κρίσιμο διάστημα για το νησί. Αυτό νομίζω κάνει και η κυβέρνηση.